Το νησί του Ιπποκράτη, Ικός, περιμένει τους λάτρεις του ήλιου και της θάλασσας από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Ένα νησί φιλικό, ηλιόλουστο, καταπράσινο, όπου ο επισκέπτης εκτός από τις παραλίες έχει την ευκαιρία να περπατήσει στα μονοπάτια της ιστορίας και να θαυμάζει τα έργα των ανθρώπων και των πολιτισμών που έχουν αφήσει τα χνάρια του στην Κο εδώ και 5.000 χρόνια. Ήδη από τα μέσα του καλοκαιριού και σε συνεργασία με τους φορείς αλλά και με μεμονωμένα πρόσωπα ξεκινήσαμε αφενός με την δωρεάν μετακίνηση 2 φορές το μήνα με τα λεωφορεία της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας και βεβαίως έχουμε κάνει μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προβολής μέσα από τα ξενοδοχεία τόσο του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ όσο και των άλλων πλεονεκτημάτων που έχει κάποιος ευρισκόμενος στην ΚΟ να επισκεφτεί και να δει. Εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα αυξηθούν τα νούμερα από τους Τσέχους επειδή κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να δείξουμε την αληθινή ΚΟ στους Τσέχους πελάτες. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο δισταγμένοι και φοβούνται και μου στέλνουν email πώς είναι τα πράγματα εδώ και η απάντησή μου είναι πολύ απλή ότι είναι η ΚΟΣ όπως το ξέρουμε όλοι και όχι η ΚΟΣ που ξέραμε από τα μίντια και τις εφημερίδες. Η ΚΟΣ, λόγω του εδάφους της, είναι πολύ φιλική προς τους ποδηλάτες και διαθέτει ευρύ δίκτυο ποδηλατοδρόμων για όσους προτιμούν αυτό το μέσο μεταφοράς. Εγώ πρέπει να πω ότι από σκανδιναβικές χώρες, εμείς σαν γραφείο δεν έχουμε πτώσει φέτος. Και όλοι έρχονται, σχεδόν όλοι, με πολύ έτσι ανοιχτό μυαλό, με αγάπη. Δεν μου έχουν ρωτήσει. Πολύ λίγα άτομα έχουν ρωτήσει ότι τι γίνεται στην πόλη. Το ήπιο κλίμα και οι υψηλού επίπεδου τουριστικές υποδομές κάνουν την ΚΟ έναν ιδανικό προορισμό σχεδόν για όλο το χρόνο. Ήρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο Τουρισμού πριν από 3 εβδομάδες. Μας ζήτησαν τη συμμετοχή μας στο νέο πρόγραμμα που ετοιμάζουν, με την προϋπόθεση να υπάρξει έκπτωση και στα εισιτήρια για τη μετάβαση των δυνητικών τουριστών, αλλά και έκπτωση από την πλευρά των ξενοδοχείων. Συμφωνήσαμε από την πρώτη στιγμή, προκειμένου έστω και με μειωμένες τιμές να καταφέρουμε να προσελκύσουμε κόσμο. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η χρονιά ήταν μια χρονιά που θεωρούταν από την αρχή χαμένη και προσπαθήσαμε όλοι, με όποιο μέσο διαθέταμε, να προσελκύσουμε κόσμο. Είναι κοντά στα 20 ξενοδοχεία που έχουν συνεργαστεί και θεωρούμε ότι στην πορεία του προγράμματος ενδέχεται να προσθεθούν και άλλα. Από την ΚΟ είναι εύκολη μετάβαση στη Λέρο. Το νησί της Αρτέμιδας είναι μια ζωντανή παλέτα από χρώματα και αρώματα που απλώνονται στις δαντελωτές παραλίες και ανηφορίζουν μέχρι το κάστρο στο Παντέλι. It's a quiet place and we have some friends here from 2 years ago and I think this place is what we are looking for. Από το Λακί, το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι στη Μεσόγειο μέχρι το Παντέλι και την Αγία Μαρίνα, η Λέρος κρύβει εκπλήξεις για τον επισκέπτη που ενδιαφέρεται για την πρόσφατη ιστορία, αλλά και για τους φυσιολάτρες. Είναι επιπλέον κίνητρο, ούτως ώστε και το Σεπτέμβριο να έχουμε περισσότερους Έλληνες τουρίστες. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε. Η Λέρος είναι ένα παράθυρο στο Αιγαίο. Ένα παράθυρο από το οποίο ξεπροβάλλουν οι ήσυχες αμμουδερές παραλίες που τις κρύβουν τα βράχια. Σαν ξενοδόχοι προχωρούμε στην έκπτωση 30 έως 50% στις τιμές των ξενοδοχείων μας σε αυτή την εποχή και ανάλογη έκπτωση 30 έως 50% θα έχουν οι επισκέπτες μας από την Blue Star. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ευελπιστούμε παρά την καθυστέρηση την οποία έχει να τονώσει κάπως την τουριστική κίνηση των νησιών τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αποσκοπεί και προσβλέπει στην Ένωση, στους ξενοδόχους και των γύρω νησιών, της ΣΑΜΟΥ και της ΚΟ, συνεργασία μεταξύ μας και πιστεύω με όλα να πάνε καλύτερα προς το συμφέρον όλων εδώ. Αν θέλετε να ανακαλύψετε τις ομορφιές της ΚΟ και της Λέρου, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις προσφορές στα πακέτα διαμονής που κάνουν οι ξενοδόχοι των νησιών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να επισκεφθούν τους παραδείσους του Ανατολικού Αιγαίου.